Ωραία. Καλησπέρα από μένα. Για να σπάσω λίγο το πάγο του πρώτου ομιλητή, να πω ότι όταν είχα πρωτοδιαβάσει το άρθρο ενός συντρόφου για το Μάη του 68, είχα αισθανθεί αρκετά μικρό ότι μπροστά στα γεγονότα του Μάη, στο τεράστιο καζάνι του 68. Προετοιμάζοντας τη σημερινή εισήγηση, αισθάνθηκα ακόμα μικρότερος και νομίζω ότι έχει μια σημασία να αισθανόμαστε μικροί μπροστά σε τόσο μεγάλα γεγονότα, γιατί αν τα κατανοήσουμε μπορεί και να τα προσεγγίσουμε κάποτε. Νομίζω ότι ο Μάης είναι κάτι πολύ δύσκολο και να περιγραφεί και να ερμηνευθεί. Αν τον βάζαμε, αν τον τοποθετούσαμε με σκόρπιες εικόνες, θα λέγαμε ότι είναι η Ρωμαϊκή στο καρτέλ Αθέν, το ξαναδιάβασμα του Τρότσκι, οι αφήσεις του Μάου, οι εργάτες της Ρενό με σκότεινες σημαίες στα χέρια, τα κλειδωμένα αφεντικά στα γραφεία τους και ένα άλλο σωρό ωραίες εικόνες. Εγώ θα εστιάσω περισσότερο στο φοιτητικό Μάη, θα πιάσω τα πραγματικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν, θα συνεχίσω με τις αιτίες που ξέσπασε το φοιτητικό κίνημα και θα καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Όσον αφορά τα πραγματικά γεγονότα, ο Μάης στην πραγματικότητα ξεκίνησε νωρίτερα με διάφορα άλλα μεμονωμένα γεγονότα. Για παράδειγμα, στις 18 Μάρτη τα ξημερώματα, κάποιοι ακροαριστεροί φοιτητές τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε αμερικάνικες τράπεζες προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Την ίδια εβδομάδα, την Παρασκευή 22 Μάρτη, προτού καλά-καλά ξεσπάσει μια διαδήλωση διαμαρτυρίας για το Βιετνάμ, η αστυνομία συλλαμβάνει δύο νέους και τρεις μαθητές μέλη ακροαριστερών οργανώσεων. Όλο αυτό δημιουργεί ένα έπιθυμο βήμα και το ίδιο απόγευμα στο Πανεπιστήμιο της Ναντέρ, σε μια πανεπιστημιούπολη η οποία βρισκόταν στα περίπορα του Παρισιού, οι φοιτητές το ίδιο βράδυ διαδηλώνουν ενάντια στις συλλήψεις των νέων αυτών ανθρώπων και μετά τη λήξη αυτής της συγκέντρωσης που κάνουν στα γραφεία της διοίκησης, όπου εκεί εγκαθιστούν ένα φοιτητικό συμβούλιο όπου συζητάνε βαθιασμένα μέχρι το επόμενο πρωινό. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, διότι μέχρι τότε τους είχε αφαιρεθεί το δικαίωμα να ασκούν πολιτική στο Πανεπιστήμιο. Και αυτό το διεκδίκησαν και το κέρδισαν με το σπαθί τους. Από εκείνο το φοιτητικό συμβούλιο προέκυψε το κίνημα της 22 Μάρτη, το οποίο θα έπαιζε και σημαντικό ρόλο στα γεγονότα του Μάη αργότερα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ηγέτες αυτών των φοιτητών που έκαναν αυτές τις διαμαρτυρίες επαιτείωκαν ακριβώς αυτό, να δημιουργήσουν μικρά επαναστατικά σοκ, τα οποία θα συνέδεαν τα πιο πολιτικοποιημένα κομμάτια των φοιτητών που ασχολούνταν με το Βιετνάμ και παλιότερα με την Αλγερία, με την ευρύτερη μάζα των φοιτητών, η οποία απλώς διαμαρτυρόταν για τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Και το επόμενο διάστημα, παρότι μεσολάβησαν οι διακοπές του Πάσχα, υπήρχαν γεγονότα. Στην Αντέλ, για παράδειγμα, μια μερίδα φοιτητών σαμπόταρε τις εξετάσεις ως σύμβολο της υποταγής του Πανεπιστημίου στην κοινωνική ιεραρχία. Παράλληλα, η ακροδεξιά στο καρτέλ Αντέλ προσπαθούσε να φτιάξει ένα δίπολο και έκαψε τα γραφεία αριστερών φοιτητικών οργανώσεων και γενικότερα υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα. Τα πράγματα όμως γίνονται πολύ πιο συγκεκριμένα την 5η-2 Μάη. Στην Πανεπιστημίου Πολύ Συναντέλ, περίπου 300 φοιτητές εισβάλλουν σε μια αίθουσα, διακόπτουν το μάθημα, διώχνουν τον καθηγητή και αρχίζουν να προβάλλουν ένα θήκη για τον Τσε Γκεβάρα. Οι φοιτητές παραμένουν στον χώρο και τον περιφρουρούν, φοβούμενοι ότι μπορεί να γίνει και επίθεση από ακροδεξιούς. Τότε φοβισμένος, ο κοσμήτωρας της σχολής, ονόματι Γραπέν, αποφασίζει να κλείσει τη σχολή επαόριστον. Και την ίδια στιγμή ανακοινώνεται ότι πρέπει αυτών των γεγονότων, ανάμεσά τους και ο Ντανιέλ Κομπετίτ, θα περνούσαν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 6 Μάη. Συνεπώς την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 3 Μάη, στο Παρίσι αυτή τη φορά, συγκεντρώνονται στην αυλή της Σορβόνης περίπου 500 φοιτητές για να διαμαρτυρηθούν αφενός για το κλείσιμο της ΝΑΤΕΡ, αφετέρου για τις διώξεις εις βάρος των συμφοιτητών τους. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου του Παρισιού, ο Ζαν Ρος, ένας συντηρητικός βιοχημικός, ο οποίος δεν του άρεσαν πολύ οι αριστεροί ταραξίες, με την έγκριση του Υπουργού Παιδείας Αλέν Περεφίτ, αποφασίζει να διαλύσει τη συγκέντρωση από την αρχή της, καλώντας την αστυνομία. Πραγματικά, στις 5 το απόγευμα, η αστυνομία φτάνει, μπαίνει στην αυλή της Σορβόνης, φορούσαν κράνη, κρατούσαν γκλοβς, περικύκλωσαν τους φοιτητές, οι φοιτητές δεν αντέδρασαν, και εκεί υπάρχει ένα πρωτόγνωρο σκηνικό. Η αστυνομία αρχίζει να σπρώχνει τους φοιτητές προς τις πλούβες,
Και αυτό έγινε μπροστά στα μάτια όλων των υπόλοιπων συμφοιτητών τους, οι οποίοι δεν ήταν απαραίτητα πολιτικοποιημένοι, είχαν πάει εκείνη την μέρα για να διαμαρτυρηθούν. Αυτό χτύπησε πάρα πολύ άσχημα σε όλους τους φοιτητές που βρίσκονταν εκεί. Και με το που πάει να φύγει η πρώτη κλούβα φορτωμένη με φοιτητές, αρχίζει ένα ξέσπασμα. Πάρα πολλοί νέοι που ήταν εκεί, η τρίτη στιγμή άρχισαν να φοράνε του κάποια καταπίεση. Ένας σήκωσε μια πέτρα, την πέταξε στην κλούβα, έσπασε το τζάμπι, χτύπησε έναν αστυνομικό. Και κάπου εκεί ξεκινάνε οι συγκρούσεις. Οι φοιτητές αρχίζουν να στρώχουν τις μεταλλικές πλευρές από την κλούβα, προσπαθώντας να απελευθερώσουν τους φοιτητές τους. Η αστυνομία επιτίθεται επάνωσα και εκτελήσεται ένα βράδυ στο οποίο οι φοιτητές δείχνουν το φράγμα, ανάβουν φωτιές, σπάνε το οδόστρωμα, συγκρούονται με την αστυνομία και η αστυνομία χτυπάει ανελέητα τους φοιτητές. Η δίχτα λύκει με τον απολογισμό των 596 συλλήψεων, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, τέσσερις νέοι καταδικάζονται σε ποινές 2 μηνών φυλάκισης. Αυτό το γεγονός ήταν στην πραγματικότητα η αφετηρία του Μάιου 68. Οι φοιτητές τη Δευτέρα καλούν σε συγκέντρωση στο Παρίσι, την ώρα που θα περνούσαν από πειθαρχικό συμβούλιο οι διωκόμενοι συμφοιτητές τους. Και τα βασικά τους αιτήματα είναι τρία. Είναι η αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων από το καρτιέ Λατέν, την περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο που κάτσαν τα αντίστοιχα εξάρχεια. Την άμεση ελευθέρωση και αντίθεση των φυλακισμένων και το άνοιγμα του Πανεπιστημίου. Όλη την υπόλοιπη εβδομάδα δεκάδες χιλιάδες φοιτητές διαδηλώνουν, συγκρούονται με την αστυνομία και μαζί τους όμως βρίσκονται και χιλιάδες μαθητές αλλά και κάποιοι καθηγητές τους. Μάλιστα την 3η 7 Μάη το Γαλλικό Ινστιτούτο Κοινής Γνώμης αναφέρει ότι τα 4-5 του παρισινού πληθυσμού βλέπει θετικά τις κινητοποιήσεις των φοιτητών. Η κομβική σύγκρουση όμως γίνεται την Παρασκευή 10-11 Μάη, την περίφημη νύχτα των φραγμάτων, όπου αφού έχουν αποτύχει μια σειρά από διαπραγματεύσεις για το ξανάδειγμα της Σορβόνης και εφόσον δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα των φοιτητών, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξεσπάνε συγκρούσεις και αυτή η νύχτα γίνεται σύμβολο της εξέγερσης και στην πραγματικότητα επανέρχεται στο προσκήνιο το οδόφραγμα ως επαναστατική πρακτική, κάτι που είχε να φανεί πολύ καιρό. Στείλονται 60 οδοφράγματα ύψους 3 μέτρων σε όλο το Παρίσι και για πρώτη φορά φοιτητές, μαθητές, εργάτες και διανοούμενοι παλεύουν από κοινού. Μάλιστα λέγεται ότι ο ενθουσιασμός ήταν τόσο μεγάλος που ο ίδιος ο ηγέτης της 4ης Διεθνούς, ο Ερνέστ Μαντέλ, σκαρφαλωμένος σε ένα οδόφραγμα, είπε τι ωραία είναι η επανάσταση, την ώρα που έπρεπε να καίγεται το αυτοκίνητό του. Την επόμενη μέρα, ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, για να κατευνά στα πνεύματα, ανακοινώνει ότι θα ανοίξουν οι σχολές πάλι τη Δευτέρα, 13 Μάη. Στην πραγματικότητα ήταν πάρα πολύ αργά, διότι ήδη από το Σαββατοκύριακο οι φοιτητές είχαν ξεκινήσει να καταλαμβάνουν όλες τις σχολές, ενώ να συζητάνε για το πώς θα επαναστατήσει ξανά ο κόσμος, πώς θα ριζοσπαστικοποιηθεί η κοινωνία. Και την ίδια το ίδιο Σαββατοκύριακο τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα κηρύσσουν Γενική Απεργία για τη Δευτέρα 13 Μάη, όπου εδώ πλέον με την είσοδο του εργατικού κινήματος παίρνει άλλα κιλά η όλη ιστορία του Μάη και θα βάλει ο Δημήτρης μετά αυτά, οπότε νομίζω ότι δεν έχει νόημα να τα πιάσω. Το δεύτερο σημείο είναι οι αιτίες του φοιτητικού ξεσηκώνου. Η αλήθεια είναι ότι τα γεγονότα του Μάη του 68 προκάλεσαν έκπληξη τόσο στην κυρίαρχη τάξη της Γαλλίας, όσο και στη φιλοσοβιετική αριστερά. Η μεταβολική Ευρώπη έγινε τα τραύματά της και βάζει προς μια νέα πορεία σταθερότητας και ανάκαμψης, ενώ τα ΚΚΚ και η σοσιαλδημοκρατία είχαν προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση και δεν επενδύονταν να δημιουργήσουν κάτι το επικίνδυνο. Συνολικά λοιπόν το πολιτικό ενδιαφέρον στρεφόταν και ανάμεσα στους αριστερούς, περισσότερο σε εξελίξεις σε χώρες του τρίτου κόσμου παρά στα μεγάλα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα. Και γίνεται λοιπόν ευρώγα το ερώτημα το ποιες ήταν οι αιτίες της εξέλιξης των φοιτητών στην Γαλλία. Η πρώτη βασική αιτία ήταν η διαδρομή των γαλλικών πανεπιστημίων. Η διαδρομή των γαλλικών πανεπιστημίων της δεκαετίας του 50 και του 60 συντέλεσε σε μεγάλο βαθμό στο να συγκροτηθεί μια μάζα ανθρώπων ικανή να αμφισβητήσει όλες τις καταπιέσεις οι οποίες κρύβονταν κάτω από το χαλί της συντηρητικής κοινωνίας. Ήταν αναγκαίο το να μπουν μαζικά οι νέοι στα πανεπιστήμια προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του τότε γαλλικού καπιταλισμού. Και έτσι μερικά λόγια τα πανεπιστήμια από μικρές γλέσσες για την ελίτ μετατρέπονται σε απέσια υπερκριθή εργοστάσια γνώσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σώμα των φοιτητών το 1946 άκουσε τα 123.000 άτομα, ενώ το 1968 άκουσε τα 514.000 άτομα. Αυτή η τεράστια μάζα προφανέστατα αποτελούσε ένα δυναμίτι στα θεμέλια του εκπαιδευτικού συστήματος.
συστήματος. Οι φοιτητές διαμαρκάρονταν για τις κακές συνθήκες στις αιστείες, στα αμφιθέατρα, στις μέσχες, ενώ παράλληλα συζητούσαν μανιασμένα για τον πόλεμο στο Βιετνάμ και τα τότε επαναστατικά κινήματα. Όταν αυτή η μάζα άρχισε να συνειδητοποιεί τη δύναμή της, τα πράγματα γινόντουσαν πολύ δυσκολότερα για το σύστημα. Πιο χαρακτηριστικό όμως είναι το πώς αποτυπώθηκε στην Αντέρα αυτό το πράγμα, στο Πανεπιστήμιο στην Αντέρα που ήταν στα περίπου Αρπάτσιο. Η Πανεπιστημίου Πολύ στην Αντέρα δημιουργήθηκε προκειμένου να αποσυγχωρηθεί το καφέ Λατέρ και το κέντρο του Παρισιού από τους φοιτητές. Κατασκευάστηκε βιαστικά το 1960 και άνοιξε τις δίδες του το 1964 για να φιλοξενήσει μόλις 2.300 φοιτητές, ενώ μέχρι το 1968 φιλοξενούσε 15.000 φοιτητές. Κάποιοι μάλιστα το παρομοίαζαν με την είσοδο μιας ποδοσφαιρικής ομάδας σε ένα αστικό σαλόνι, όπου πρωτού κάνουν προλάβουν να γνωρίσουν τις υπερκογερά, έχουν σπάσει τα τζάμια και τα πιατικά. Οι αιστείες λοιπόν γέμισαν αφόρητα, οι βιβλιοθήκες και τα εργαστήρια έγιναν δυσπρόσιτα, πολλοί φοιτητές παρακολουθούσαν και το προηγούμενο μάθημα για να καταφέρουν να βρουν θέση στο μάθημα που θέλαν να παρακολουθήσουν. Όμως το σημαντικότερο ήταν ότι η Αντέρα αποτελούσε μια καταθλιπτική πανεπιστημιακή μονάδα. Στην πραγματικότητα ήταν σαν στρατώνες, οι φοιτητές ζούσαν σαν να είναι σε στρατώνες. Και αυτό δεν είχε καμία σχέση με την καυτή ζωή, φοιτητική ζωή στο καρτέλ Αντέρ, όπου υπήρχαν πολιτικά στέλια, υπήρχαν καφενεία, υπήρχε πολιτική συζήτηση. Από αυτή την κατάσταση προφανέστατα γεννήθηκε μια πυκνή και ανώνυμη μάζα, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει κάποια κοινά με τον βιομηχανικό προλεταριάτο, στο ότι είχε απαιτήσεις, είχε αρχηγούς, είχε σταδιακή συνείδηση της δύναμής της. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ξέσπασαν οι φοιτητές είναι το χάσμα γενεών, αλλά και η ξεπερασμένη γολική κοινωνία. Είναι αλήθεια πως η Ευρώπη αποτελούσε μια γερασμένη ήπειρο με ξεπερασμένες αντιλήψεις και αξίες. Ο Ντεγκόλ έγινε 10 χρόνια Προεδρίας της Γαλλίας και είχε παγιώσει ένα συντηρητικό και σταθερό καθεστώς που αναζητούσε την νέα ευρωπαϊκή του πορεία. Μέσα στην γαλλική κοινωνία λοιπόν φάνηκε ότι υπάρχει ένα δίπολο ανάμεσα σε αυτούς που είναι προσκολλημένοι στο καθεστώς και ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι φέρνονταν από τις νέες ιδέες που έφερε ο Μάρης. Αυτό μάλιστα αποτυπώνεται πολύ γλαφυρά από δύο φωτογραφίες της περίοδου, η μία που δείχνει ένα καλοβαλμένο ηλικιωμένο με το σακάκι και την γραβάτα που να κοιτάει ένα σύνθημα σε ένα τείχο του Παρισιού που έλεγε «Ιδονή χωρίς περιορισμούς», καθώς και μία άλλη που δείχνει μία καλοβαλμένη κυρία να κάθεται σε ένα γαλλικό καφέ και να διαβάζει τη Φιγκαρό και δείχνει έτσι να κάθεται μία κοπέλα με μίνι φούστα και να διαβάζει τη Μόνα. Πολύ περισσότερο όμως, αυτό το φάσμα γενεών παρουσιαζόταν στα ίδια τα πανεπιστήμια. Η Αντέρ είναι ένα επίσης σχεδόν κλασικό παράδειγμα. Υπήρχαν δύο φοιτητικές αιστείες, μία για τα αγόρια και μία για τα κορίτσια, οι οποίες ήταν δύο κτίρια που ήταν αντικριστά μεταξύ τους και χωρίζονταν από μία ουδέτερη ζώνη. Αυτός είναι και ο λόγος που τα πρώτα κινήματα που αναπτύχθηκαν στην Αντέρ ήταν οι επιδρομές των αγοριών στις αιστείες των κοριτσιών. Την ίδια στιγμή, βέβαια, ο γαλλικός συντηρητικός τύπος έκανε λόγο για ελεύθερο έρωτα στην Αντέρ, για ναρκωτικά, για πορνεία εντός στην Αντέρ, προσπαθώντας να στοχοποιήσει αυτούς που αμφισβητούσαν τις προκαταλήψεις και τα ταμπού της συντηρητικής Γαλλίας. Το χειρότερο όμως που ενοχλούσε τους φοιτητές ήταν ότι αντιμετωπίζονταν σαν παιδιά άξια νοθεσίας και αυστηρής παρατήρησης. Πολλές φορές μάλιστα οι ίδιοι οι Βρετάνοι συμπεριφέρονταν ως κυβεμόνες. Υπήρχαν δηλαδή κανονισμοί οι οποίοι απαγόρευαν από τους φοιτητές ακόμα και να μετακυλήσουν τα έπιπλά τους ή να κολλήσουν κάποιες φωτογραφίες στους τοίχους τους για να μην φανεί ότι αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητά τους στον χώρο τους. Το ίδιο συνέβαινε και μέσα στην οικογένεια. Οι Γάλλοι γονείς δεν είχαν καταλάβει ότι τα παιδιά τους είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί. Μία μαθήτρια που ήταν 6 μήνες οργανωμένη κατά τη διάρκεια του Μάη, οι γονείς της δήλωναν ότι νομίζαμε ότι ήταν γραμμένη σε κάποιο είδος λέσχης. Ενώ πολλές φορές ακροαριστερές οργανώσεις μάθαινε να το τι γίνεται από τα ίδια τα παιδιά των υπουργών. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς τι κατάσταση επικρατούσε και ποιο ήταν το χάσμα. Το ίδιο όμως συνέβαινε και στα κόμματα. Και μάλιστα δεν μιλάμε μόνο για τα συντηρητικά κόμματα ή τα κόμματα της δεξιάς. Το ίδιο το ΚΚΚ Γαλλίας, φοβούμενο τους νέους που είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί και φλέταραν με τις επαναστατικές ιδέες, αποφάσισε να διαλύσει την νεολαία του και να τη χωρίσει σε 4 διαφορετικές κατηγορίες. Μία για αγόρια, μία για κορίτσια, μία για αγρότες και μία για φοιτητές. Ο τρίτος λόγος που εξεγέρθηκαν μάλλον οι φοιτητές ήταν οι ίδιες οι ριζοσπαστικές ιδέες και η επαναστατική αριστερά. Πριν από το Μάη, η επαναστατική αριστερά συγκροτούνταν κυρίως γύρω από το πόλεμο στην Αλγερία αλλά και στο Βιετνάμ. Αγωνιζόταν δηλαδή κάτω στον Αμερικάνικο υπεριαλισμό αλλά και στη δική της κυρίαρχη τάξη. Παράλληλα όμως γεννήθηκαν με το Μάη ρεύματα,
τα οποία αμφισβήτησαν και τη Σοβιετική Ορθοδοξία. Η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν θελκτική για τους νέους ανθρώπους, διότι θεωρούσαν ότι είχε θυσιάσει τον επαναστατικό διεθνισμό για τη συνύπαρξη με την καπιταλιστική λύση. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι άρχισε να ξανατυπώνεται και να διαβάζεται μαζικά και ο Τρότσκι. Εδώ φαίνεται και η αμηχανία του ΚΚΚ Γαλλίας μπροστά σε όλη αυτή την ιστορία. Από το 1966 μέχρι το 1968, το ΚΚΚ Γαλλίας έχει τελείως τον έλεγχο των πιο ζωτικών και πρωτοπόρων στοιχείων της νεολαίας του. Από τους 4.000 φοιτητές έμεινε με όλους με 1.500. Και μια τουζίνα από οργανώσεις επαναστατικής αριστεράς σε πρόβαλε στα αριστερά τους. Τροτσκιστές, μαοικοί, γεμπαριστές και αναρχικοί δημιούργησαν ένα επαναστατικό πυρήνα που παραλίγο να ανατρέψει τον Ντεγκόλ. Όλοι αυτοί βεβαίως προηγουμένως είχαν διαγραφεί από το ΚΚΚ Γαλλίας για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας ήταν η εναντίωσή τους στο λαϊκομετωπισμό που είχε το ΚΚΚ Γαλλίας και ο δεύτερος ότι το ΚΚΚ Γαλλίας είχε πολύ πιο ήπια στάση για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, υποστηρίζοντας το σύνθημα ειρήνη στο Βιετνάμ, ενώ οι ίδιοι επισηκούσαν την ήττα των ΗΠΑ στο Βιετνάμ. Τα συνδικάτα και οι επιτροπές δράσης ηλικίων ήταν αυτές που καθοδήγησαν τις φοιτητικές συγκρούσεις στο καρτέλ ΑΤΕΝ, που κυριάρχησαν στις μαζικές συνελεύσεις και που προσπάθησαν να συνδεθούν με τα πιο μαχητικά τμήματα του εργατικού κινήματος και με παρεμβάσεις εργοστάσεις κλπ. Το τρίτο και τελευταίο σημείο, τα συμπεράσματα για την δράση των φοιτητών. Ως προς τις επιτροπές δράσης, το φοιτητικό κίνημα αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα από τις 3 Μάη μέχρι τις 13 Μάη και από πολύ νωρίς διαμόρφωσε ένα καινούριο οργανωτικό μηχανισμό προκειμένου να απλώσει τις ιδέες του και σε άλλους χώρους. Αυτός ο μηχανισμός δεν ήταν άλλος από τις επιτροπές δράσης. Σε αυτές συμμετείχε ένας αριθμός από 10 μέχρι 25 άτομα που συνεδρίαζαν και συζητούσαν, όμως δημιουργήθηκαν εκατοντάδες τέτοιες επιτροπές, οι οποίες τύπωναν και δίνωναν τις προκηρύξεις, οργάνωναν συγκεντρώσεις και προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τις εργατικές ηλικίες και τους εργατικούς χώρους. Το οργανωτικό κέντρο όμως αυτού του οργανωτικού μηχανισμού ήταν το Πανεπιστήμιο Εγκατάλειψης της Σορβόνης. Στα γραφεία της διοίκησης συνεδρίαζαν καθημερινά αυτές οι επιτροπές δράσης, ενώ στο μεγάλο αμφιθέατρο γινόταν διαρκείς συζητήσεις και παραθέσεις για το πώς μπορεί να αντιπαστικοποιηθεί η κοινωνία. Είναι χαρακτηριστικό της σημαντικότητας ότι στο μεγάλο αμφιθέατρο που χωρούσε μόλις 2.500 άτομα, σε μια ομιλία με τον Ζαν Πολισάρ που γέμισε με 10.000 άτομα. Ενώ παράλληλα ένα άλλο κέντρο ήταν και το Εθνικό Θέατρο της Γαλλίας, που ήταν κατηγημένο, το Ντεόν, όπου είχε κρεμασμένο μέσα ένα πανό που έλεγε ότι όταν η Εθνοσυνέλευση μετατρέπεται σε αστικό θέατρο, τότε ας μετατρέψει τα αστικά θέατρα σε Εθνοσυνέλευση. Καταλαβαίνει κάτι στη ζωντάνια που υπήρχε μέσα στη Σορβόνη, φοιτητές, εργάτες, μικροαστείς συζητούσαν για τα προβλήματά τους και αναζητούσαν μια πιστική εναλλακτική. Ποιες ήταν τώρα οι αδυναμίες του φοιτητικού κινήματος και γιατί δεν κατάφερε να νικήσει. Η αλήθεια είναι ότι οι οργανώσεις επαναστατικής αριστεράς ήταν εξαιρετικά αδύναμες όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα του Μάη. Οι τροτσκιστικές και οι μαοικές οργανώσεις αριθμούσαν περίπου 400 άτομα η κάθε μία. Άρα όταν έκαναν λόγο, κατά κύριο λόγο, αποτελούνταν από φοιτητές. Άρα όταν έκαναν λόγο για εργατική παρέμβαση, στην πραγματικότητα εννοούσαν σκόρπιους φοιτητές, οι οποίοι απλά πήγαιναν στις πύλες των εργοστασίων και μοίραζαν προκηρύξεις. Δεν είχαν δηλαδή ρίζωση στην εργατική τάξη. Αυτό έγινε ακόμα χειρότερο από την ίδια τη φύση των φοιτητών. Οι φοιτητές κατά κύριο λόγο προέρχονταν από κουραστικές οικογένειες και είχαν πολιτικοποιηθεί μέσα από την ακαδημαϊκή συζήτηση, όχι μέσα από την ταξική πάλι. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές δεν ήταν κατανοητή στους ίδιους τους εργάτες. Χαρακτηριστικά ένας νέος εργάτης της Ρενό περιέγραφε τις συζητήσεις του με τους φοιτητές και έλεγε: «Τα πάμε καλά μαζί τους, αλλά τα επιχείρηματά τους δεν είναι πολύ σαφή. Πρέπει να καταλάβεις ότι ήταν η πρώτη φορά που γνωρίζαμε τους τύπους. Δεν ήμασταν συνηθισμένοι στον τρόπο ομιλίας τους και μας φάνηκαν σαν περίεργα όντα που προέρχονταν από ένα διαφορετικό κόσμο. Παράλληλα όμως υπήρχαν και άλλες μερίδες φοιτητών, οι οποίες δεν ενδιαφέρονταν καν να απευθυνθούν στην εργατική τάξη. Περισσότερο κριτήκαραν την καταναλωτική κοινωνία ή τον κουραστικό τρόπο ζωής παρά την ίδια την καπιταλιστική δομή της κοινωνίας και τις καταπιέσεις που γεννούσε. Για παράδειγμα, θεωρούσαν ότι αν ένας εργάτης αγόραζε ένα ψυγείο ή ένα αυτοκίνητο συμβαζόταν με τον αστικό τρόπο ζωής, ενώ στην πραγματικότητα προσπαθούσε να διευκολύνει τη σκληρή καθημερινότητά του. Τις αδυναμίες αυτές του κριτικού κινήματος η επαναστατική αριστερά προσπάθησε να τις λύσει μέσα από τις επιτροπές δράσης που προανέφερα. Διότι μέσα από τις επιτροπές δράσης υπήρχε δυνατότητα να συνομιλούν φοιτητές, εργάτες, διανοούμενοι. Όμως οι επιτροπές δράσης σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να υποκαταστήσουν
το Επαναστατικό Κόμμα. Το Επαναστατικό Κόμμα μέσα από τις συζητήσεις που κάνει πριν ξεσπάσουν μαζικά αγωνιστικά γεγονότα και μέσα από τη συνεχή δράση του, μπορεί να είναι πολύ πιο έτοιμο να απαντήσει μπροστά στα καθήκοντα που μπαίνουν σε τέτοιες περιόδους. Έχει αναπτύξει μια ανάλυση για τα γεγονότα, έχει χτίσει μια επιχειρηματολογία, έχει εσωτερική πειθαρχία και μπορεί να τη δράσει γρήγορα και ενιαία απέναντι στην όποια πρόκληση. Οι επιτροπές δράσης δεν είχαν αυτά τα πλεονεκτήματα. Σε κρίσιμες στιγμές η Γενική του Συνέλευση προκαλιζόταν από ατέρμονες συζητήσεις που δεν έδιναν λύσεις και προτάσεις στα άμεσα επίπεδα. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσαν να απαντήσουν στις μαγούρες του συστήματος αλλά και της ρεφορμιστικής αριστεράς. Για παράδειγμα, όταν ο Ντεγκόλ προκύπτει τις εκλογές, όλος ο κόσμος περίμενε ότι θα υπήρχε μια ανακτική πρόταση πέρα από τις προτροπές του ΚΚΚ για λύση των απεργιών και επιστροφή στη δουλειά. Όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Και δεν συνέβη γιατί το φοιτητικό κίνημα δεν κατάφερε στο λίγο χρονικό διάστημα του Μάη να έχει μια επαρκή σύνθεση με την εργατική τάξη. Και δευτερευόντως πλέχθηκε σε ατελείωτες και ατέρμονες συζητήσεις, οι οποίες αποφάρμαν και απόθεσαν τον πλατή κόσμο. Παρ' όλα αυτά, η εξέλιξη του Μάη νομίζω ότι είχε τεράστιες επιδράσεις παγκόσμια, άλλαξε ριζικά το χάρτη της αριστεράς, γέννησε νέες ιδέες, ελευθέρωσε ένα χύμα αρνητικής σκέψης και πάνω απ' όλα έδειξε ότι καμία εξουσία δεν είναι άγνωστη και επανέφερε στο προσκήνιο τη λέξη Επανάσταση και γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι αξίζει να θυμόμαστε το τι κάναμε οι φοιτητές στο Μάη του 68.